Συμβάσει τριών έργων στη Μεσσηνία και ειδικά στην περιοχή της Ιγαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Είναι η αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 7η επαρχιακή οδό από τα Διαβολίτσι μέχρι τον Επικούριο Απόλλωνα 1.200.000 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι στον δρόμο αυτό έχει να πέσει άσφαλτος από τότε που τον πρωτοφτιάξαμε στα πλαίσια του δεύτερου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης. Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση των υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 7η επαρχιακή οδό από το Ζευγολατιό μέχρι το Διαβολίτσι. Εδώ έχει άσφαλτο και τσιμέντα 1 εκατομμύριο ευρώ και μέσα σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε και το έργο από τη Σκάλα μέχρι το Ζευγολατιό, δηλαδή τον κεντρικό δρόμο του Μελιγαλά, και κλείνει ένα πολύ σημαντικό έργο ανάπτυξης για την Βόρεια Μεσσηνία που το δικαιούται, γιατί μετά από το πλήγμα των καταστροφών έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από έργα υποδομής και επιπλέον γίνονται και έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Την ικανοποίηση της για αυτήν την εξέλιξη που βελτιώνει την προσβασιμότητα στις περιοχές εξέφρασε από την πλευρά της η Δήμαρχος Ιχαλίας. Είναι έργα σημαντικά για την ασφάλεια των πολιτών. Είναι παρεμβάσεις που τις ζητούσαμε πολλά χρόνια και τώρα υλοποιούνται χάρη σε εσάς. Ένας δρόμος προς τον Επικούριο Απόλλωνα, ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου, και ήταν, δεν μπορούσε να πας. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η υπογραφή μιας σύμβασης για το προϋπολογισμό 685.000 ευρώ έργο εξυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου στον αναδασμό Δωρίου Ψαρίου.